Θαραλέοι δρομοί αψήφισαν τις πολικές συνθήκες και διένυσαν τα πιο παγωμένα χιλιόμετρα του πλανήτη στο Μαραθώνιο Ανταρκτικής. Μπορεί ο κλασικός μαραθώνιος να είναι ο πιο δύσκολος και επίπονος άγωνας δρόμου, όμως δεν μπορεί με τίποτα να συγκριθεί με τον Μαραθώνιο Ανταρκτικής. Εκεί οι αθλητές όχι απλά καλούνται να διανύσουν 42 χιλιόμετρα, αλλά να το κάνουν υπό πολικές συνθήκες, μέσα στα χιόνια και τους πάγους και σε θερμοκρασίες κάτω των 30 βαθμών Κελσίου. 55 αθλητές από 19 διαφορετικές χώρες αψήφισαν το χιόνι και τον πάγο και έλαβαν μέρος στον 13ο ετήσιο και πιο παγωμένο μαραθώνιο της γης, με ευτυχώς αρκετές τάσεις στη διαδρομή για ζεστά ροφήματα και σνακ. Ο Δανός Φρανκ Γιόχανσεν ήταν ο μεγάλος νικητής, καθώς τερμάτισε σε 3 ώρες 37 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Στις γυναίκες, πρώτη τερμάτισε η Αμερικανή Κέλλη Μακλέι σε 4 ώρες 56 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Και οι 55 δρομείς ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου.